Τρία έργα εκτελούνται αυτήν την περίοδο στο επιβατικό λιμάνι τη Καβάλλα, με την περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκης να έχει την εκτίμηση ότι θα ολοκληρωθούν έω το τέλο του έτου. Υπάρχουν τρία έργα. Το πρώτο είναι η επιμήκυνση του βραχίωνα, του προσύνεμου μόλου όπω λέγεται, η θωράκισή του με πέτρε και τρίτον η δημιουργία σε δύο σημεία μέσα στο λιμένα. Κάποιων πλωτών εξεδρών, οι οποίε πλωτέ εξέδρε θα έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν ιστιοπλοϊκά, ιστιοφόρα, γυρικότερα και τέτοιου είδου ε, ε, πλοία τα οποία να μπορούν να εξυπηρετηθούν, να έχουν ρεύμα, να έχουν παροχέ τι άλλε παρέχουν αυτέ οι εξέδρε και να μπορούν να ελιμενιστούν εδώ είτε μόνιμα είτε για μία επίσκεψη στην περιοχή. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στο εμπορικό λιμάνι τη πόλη, πλην όμω εκεί η ευθύνη των έργων δεν ανήκει στην περιφέρεια. Παρ' όλα αυτά, η περιφέρεια παρακολουθεί στενά την εξέλιξή του. Τα έργα τα οποία γίνονται στο Φίλιππο Β έχουν σκοπό την επέκτασή του. Ε, δεν τα επιβλέπουμε εμεί ω περιφέρεια. Παρ' όλα αυτά, μα ενδιαφέρουν είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για την ανάπτυξη τη περιφέρεια. Στην περιοχή εδώ, όταν λέμε το λιμάνι τη Καβάλα, είναι διασπασμένα πολλά λιμάνια. Αυτό είναι και καλό.

έχει και τι δυσκολίε του, αλλά είναι και καλό. Απ' την άλλη πλευρά, ε, θέλω να πιστεύω ότι θα λυθούν κάποιε προβληματικέ καταστάσει, οι οποίε έχουν να κάνουν με διαφωνίε τοπικών φορέων ω προ τη χρήση γη, ω προ την ιδιοκτησία τη γη. Και το οποίο με ενδιαφέρει εμένα είναι να προχωρήσουν να ολοκληρωθούν τα έργα και οπωσδήποτε εκείνο το οποίο μα ενδιαφέρει ω περιφέρεια και το υποστηρίζουμε σαν διοίκηση και το υποστηρίζει και το στηρίζει και ο Περιφερειάρχη, είναι το να μπορέσει κάποια στιγμή το Τρένο από τους τοξότε να διανύσει αυτά τα λίγα 17-18 χιλιόμετρα και να φτάσει στο λιμάνι τη Καβάλα. Τέλο, νέα μορφή θα έχει σύντομα και η καλά της Καβάλα, η οποία έχει εξαιρετικά μεγάλη δραστηριότητα σε πανελλαδικό επίπεδο. Θέλω να πιστεύω ότι η καλά τη Καβάλα, η οποία είναι πρώτη σε αλλιεύματα στην Ελλάδα και τρίτη όσον αφορά το άθροισμα αλλιευωμένων και εισαγωμένων, εξαγωμένων, εμπορευωμένων συνολικά στη χώρα θα μπορέσει να έχει και εκείνη την πορεία την οποία της αξίζει. Είναι μια εχθιόσκαλα η οποία έχει παλιά ιστορία, ξεκινάει από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Νίκου του Μάρτη, του Υπουργού τότε που υπήρχε από εδώ από τον Ομό Καβάλας. Έχει φτάσει σε ένα σημείο που μετά τα έργα τα οποία θα έρθουν εις πέρας θα μπορεί να λειτουργήσει και να λειτουργήσει με συνθήκες οι οποίες και ω προς την Υγιεινή και ως προς την ασφάλεια και των εργαζομένων και των προϊόντων θα πληρεί όλες τις σύγχρονες προϋποθέσεις.